Μέχρι 15 του μήνα, όπως λέει ο κύριος Θεϊκούρας, θα ξεκινήσουν να δίδονται χρήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το Power Pass. Έτσι έχει ανακοινώσει ο κύριος Θεϊκούρας, σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται, σε κάθε συνέντευξη που δίνει, ότι 15 Ιουλίου θα ξεκινήσει και φαντάζομαι ότι θα είναι μια διαδικασία που θα διαρκέσει πάνω από μία-δύο ημέρες, να καταβάλλεται στους δικαιούχους το δικαιούμενο ποσό, όπως πολύ σωστά επισημάνατε πριν, για το Power Pass. Από 18 έως 600 ευρώ, να πούμε ότι μεσοσταθμικά όμως υπολογίζεται ότι κάθε πολίτη θα πάρει περίπου στα 112 ευρώ. Δεν είναι 600, δεν είναι 18. Έχουμε από το προηγούμενο διάστημα που υποβάλαμε και τις αιτήσεις, έχουμε εξηγήσει τον τρόπο υπολογισμού του συγκεκριμένου ποσού. Όπως και να έχει, είναι μια ανάσα, φτάνει, δεν φτάνει σε καμία περίπτωση. Είναι μια ανάσα όμως για τα νοικοκυριά, και αυτό ενδεικτικό του γεγονότος πόσο πολύ το περιμένει ο κόσμος είναι το γεγονός ότι υποβλήθηκαν περίπου στα 3 εκατομμύρια αιτήσεις δυνητικών δικαιούχων για το Power Pass. Για ξαναπείτε το, μεσοσταθμικά κάθε πολίτης κοντά στα 100 ευρώ. 112 ευρώ μεσοσταθμικά έχει υπολογιστεί ότι θα λάβει κάθε πολίτης. Μεσοσταθμικά. Θα υπάρχουν πολίτες των 18, θα υπάρχουν πολίτες των 300-400, αλλά μέσω όρο, εν πάση περιπτώσει, θα λάβει ο καθένας 112. Έτσι, εγώ σας είπα να το ξαναπείτε, γιατί κάποιος θα περιμένει, μπορεί να το αναλογούν τα 18 και να περιμένει ότι θα δείτε 112, για να το διευκρινίσουμε. Όχι, γι' αυτό. Είναι μέσω σταθμική τιμή. Κάποιος θα λάβει 18, κάποιος θα λάβει 300, 400, δεν ξέρω, έως και 600 πιθανότητα, ελάχιστη βέβαια είναι αυτή. Αλλά μέσω όρο καθένας θα λάβει 112 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, αυτή είναι η μία πλατφόρμα που φαίνεται ότι ξεκαθαρίζονται τα πράγματα. Η δεύτερη πλατφόρμα έχει να κάνει με το επίδομα της βενζίνης. Μέσα στον Ιούλη ή στο τρίτο δεκαήμερο του Ιούλη είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί ως πληροφορία ότι θα ανοίξει για να καταθέσει ο καθένας από εμάς τη δική του τη δήλωση σε ό,τι έχει να κάνει με το επίδομα στα καύσιμα. Ναι, τώρα προς το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου έχει ανακοινωθεί ότι θα ανοίξει πλατφόρμα για το Fuel Pass 2. Είναι ένα ποσό που για τους δικαιούχους από την Κρήτη, στη νησιωτική Ελλάδα, μπορεί να φτάσει και τα 100 ευρώ εάν επιλέξουν την εφαρμογή, την ηλεκτρονική εφαρμογή με τη Virtual Card. Ναι. Εδώ θα επισημάνω εγώ για μία ακόμα φορά ότι πριν γίνει η συγκεκριμένη επιλογή θα πρέπει να έχουμε επιβεβαιώσει ότι το κινητό μας τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή, για να μην βρεθούμε πάλι προεκπλήξεων όπως βρεθήκαμε στο Fuel Pass 1, να υπάρχουν τα ποσά στη Virtual Card, όμως η Virtual Card συγκεκριμένη να μην μπορεί να κατέβει στο κινητό μας τηλέφωνο και άρα λοιπόν να μην εξαργυρώνεται. Να ρωτήσω κάτι συνεπικουρικά. Αυτοί που δεν είχαν την εφαρμογή δεν πήραν τα χρήματα τα οποία τους αναλογούσαν με το Fuel Pass 1. Ενδεχόμενα, αφού ήταν δικαιούχοι, αλλά δεν μπορούσαν να κατεβάσουν την εφαρμογή, να τους πιστωθούν αυτά τα χρήματα αφού τους τα χρωστάνε, υποθετικά ρωτάω. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη. Όχι, που θα υπήρχε. Ήταν κάτι που εγώ το περίμενα από τη στιγμή που έχει δεσμευτεί το κονδύλι στον προϋπολογισμό, τουλάχιστον να δίνεται δυνατότητα στους ίδιους τους πολίτες να αλλάξουν την επιλογή τους και να δηλώσουν ένα τραπεζικό λογαριασμό στο ενδεχόμενο που δεν έχουν εξαργυρώσει το δικαιούμενο ποσό. Δεν υπήρξε τέτοια πρόβλεψη και δεν υπάρχει και τέτοια πρόβλεψη. Μάλιστα. Μέχρι τώρα που μιλάμε. Να το προχωρήσω, γιατί φαίνεται ότι εντάξει, λίγο παραπάνω κέφι μπορεί να το έχουν οι ερωτήσεις. Όχι εγώ, οι ερωτήσεις. Αυτή τη φορά μέσα στο συγκεκριμένο το επίδομα, στη συγκεκριμένη την πλατφόρμα, υπήρξε μέρημνα να συμπεριληφθούν, εάν το γνωρίζετε, εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επαγγελματικά αυτοκίνητα και ήταν επίσης εκτός την προηγούμενη φορά, όπως μας λέγατε. Εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγροτικά αυτοκίνητα και δεν ήταν μέσα στην προηγούμενη πληρωμή ή επιδότηση, εν πάση περιπτώσει, κύριε Χριστοφοράκη. Μέχρι στιγμής, επειδή μιλάμε επί δελτίων τύπων και ανακοινώσεων και δηλώσεων, δεν έχουμε διαπιστώσει τέτοια μέρημνα. Όταν θα βγει η εφαρμοστική εγκύκλωση, δηλαδή μία-δύο μέρες πριν το άνοιγμα της πλατφόρμας, ελπίζω να μας εκπλήξουν ευχάριστα και να συμπεριλαμβάνει μέσα, τουλάχιστον θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, τους κατόχους αγροτικών οχημάτων, για τους οποίους η ιδιαιτερότητα είναι ότι το οικογενειακό όχημα είναι και το επαγγελματικό όχημα και είναι εντελώς άδικο, ειδικά στα βενζινοκίνητα οχήματα,
να μην δικαιούνται κάποιοι την επιδότηση που δικαιούνται στους πολίτες, επειδή ακριβώς έχει χαρακτηριστεί το όχημα στο επαγγελματικό. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το άλλο εκείνο εκεί, το αλλάζουμε συσκευή, με τι έχει γίνει, έχει κλείσει αυτή η προθεσμία? Έχει ολοκληρωθεί και εκεί η υποβολή των αιτήσεων εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους πολίτες. Έχουμε εκεί, έχουν υποβληθεί περίπου στο 1 εκατομμύριο αιτήσεις, ενώ προϋπολογιστικά είχαν υπολογιστεί περίπου στις 200.000 αιτήσεις να χρηματοδοτηθούν. Η γεγονός που σημαίνει ότι ή θα αυξηθεί ή η πλειοψηφία ή θα απογοητευτεί το κονδύλι, ή ένας στους τρεις, στους τέσσερις θα μείνει εκτός από υπολογισμό. Μα ούτως ή άλλως από την αρχή το έλεγαν, εδώ δεν υπάρχει ας πούμε κάτι, ότι με παιδιά μέχρι 200.000 πόσες ήταν στην αρχή, 220.000 θα είσαστε εσείς οι οποίοι θα μπορέσετε να ενταχθείτε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Άλλο τώρα η δικιά μας η ανάγκη, η αδυναμία και όλα τα υπόλοιπα που θέλουμε να μπούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως, κυρία Δουργεράκη, συζητάμε πόση ώρα συζητάμε και 20 μέρες πριν τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων έχουμε, χωρίς να έχετε ευθύνη προς Θεού εσείς, έχουμε αναλωθεί τη συζήτησή μας γύρω από πλατφόρμες. Μα γι' αυτό, γι' αυτό ρωτούσαν οι άνθρωποι πόσες πλατφόρμες ανοίγετε και κλείνετε. Την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε με ρωτούσαν, μα λέει, με πόση ευκολία μπορούν να διαχειριστούν οι λογιστές όλο αυτό το άνοιξε, κλείσε με τις πλατφόρμες. Και βέβαια επικαλέστηκα αυτό που μας είχατε πει εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, ότι όχι μόνο δεν είναι εύκολο, γι' αυτό το λόγο είχατε πει ότι είναι μια περίοδος η οποία βρε παιδιά δεν ενδείκνυται στο να, όταν βρίσκονται σε εξέλιξη φορολογικές δηλώσεις με κατάθεση φορολογικών δηλώσεων, να γίνεται κάτι τέτοιο σαν Ένωση Φοροτεχνικών. Φορολογικές δηλώσεις, ποιο στάδιο είμαστε? Φορολογικές δηλώσεις εκκρεμούν περίπου στα 2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις ακόμα. Απομένουν 18 ημερολογιακές μέρες με την καταληκτική ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων. Γεγονός το οποίο μας ανάγκασε και ως Πανελλήνια Ομοσπονδία την προηγούμενη εβδομάδα να αποστείλουμε ένα αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας του τρία ουσιαστικά πράγματα, και αν έχουμε το χρόνο να τα αναφέρω. Το ένα που αφορά τον πολύ κόσμο είναι η παράταση των φορολογικών δηλώσεων έως 39. Ακούγεται πολύ μακρινή σαν ημερομηνία, όμως είναι μια ημερομηνία που θα δώσει τη δυνατότητα να υποβληθούν τα 2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις χωρίς λάθη που μπορούν να προέλθουν από την πίεση. Είναι επίσημο το αίτημα? Το αίτημα είναι επίσημο, βγήκε από την Ομοσπονδία μας, την Πανελλήνια Ομοσπονδία, την οποία έχω την είναι γενικό γραμματέα την προηγούμενη Πέμπτη, δεν έχουν πάρει την απάντηση, να μεταφερθούν η καταληκτική ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων έως 39. Έχει πάψει να υφίσταται πλέον το τεχνικό ζήτημα της έκδοσης του ΕΜΦΕ και του υπολογισμού των μειώσεων, μιας και για αυτές με νομοθετική διάταξη κάθε και λαμβάνονται πλέον υπόψη τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, τα εισοδήματα του 2020 και όχι τα εισοδήματα του 2021. Δεν βρίσκουμε το λόγο λοιπόν μέσα σε αυτή την περίοδο με τις πλατφόρμες να ανοίγουν να έχουμε καταιγισμό πλατφορμών για τη στήριξη, την οικονομική στήριξη της κοινωνίας μέσα σε αυτή την περίοδο που ζούμε. Μέσα σε μια περίοδο που έχουμε ξανά έξαρση του κορονοϊού και οι λογιστές, το λέω 2,5 χρόνια, δεν ακούγεται από κανένα. Είναι άνθρωποι, έχουν τις ίδιες ακριβώς βιολογικές αντοχές, άρα λοιπόν και την ίδια ακριβώς, τις ακριβώς επιδράσεις με τον COVID. Υπάρχουν πάρα πολλά λογιστικά γραφεία και στην πόλη μας και Πανελληνία που υπολειτουργούν, γιατί τμήμα του προσωπικού τους έχουν νοσούν με κορονοϊό αυτό το διάστημα, και ξέρετε αυτό το πενθήμερο συνδυαστικά με τις πλατφόρμες που ανοίγουν μία μετά την άλλη, συνδυαστικά με το MyData που η τελευταία εγκύκλειος απόφαση είχε βγει και 20 μέρες στην 20η Ιουνίου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ολοκλήρωση της διαβίβασης των εσόδων του MyData ήταν 30 έτους. Έχουν αποσυντονίσει τελείως την όποια οργανωτική δομή και αν έχει βάλει το κάθε λογιστικό γραφείο και εξακολουθεί το Υπουργείο ανοίγοντας πλατφόρμες
να μην αφήσει την, να μην αφήνει την ομαλή ροή στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, συνδυάστητο με τον κορονοϊό, συνδυάστητο με την πίεση που έχει ασκήσει σε όλους μας. Οι δηλώσεις που μένουν πίσω είναι 2 εκατομμύρια, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να φεύγουν περίπου στις 120 με 130 χιλιάδες δηλώσεις την ημέρα. Από μάλιστα. Τώρα και στο εξής, και μιλάμε για την ημερολογία έτσι, την ημέρα. Με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν. Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με την φορολογική μας την πολιτική. Αυτή η είδηση περί εντυπωσιακής αύξησης των εισοδημάτων από μερίσματα που εκτινάχθηκαν πέρυσι στα 6,1 δις ευρώ από 2,6 όπως λένε, ήδη αρέουν από το Υπουργείο Οικονομικών ευσταθεί, κύριε Χριστοφοράκη. Βεβαίως και ευσταθεί και έχει την απόλυτα λογική εξήγηση όσο ασχολούνται με τα φορολογικά. Καταρχήν έχουμε μείωση, είχαμε μείωση από την προηγούμενη χρονιά από 15 στο 5% του φόρου διανομής μερισμάτων. Ταυτόχρονα ήρθε και η απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα από επαγγελματική δραστηριότητα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι είχαν στις επιχειρήσεις τους σωρευμένα κέρδη νέων μη διανεμόμενα μερίσματα δηλαδή, αποφάσισαν, επέλεξαν και σωστά έκαναν να διανύμουν τα μερίσματα τους τώρα, μιας και ο φόρος μερισμάτων είναι χαμηλός και με το φόρο μερισμάτων ουσιαστικά εξαντλείται και η φορολογική υποχρέωση των πολιτών προς το ελληνικό δημόσιο.